Τα σύννεφα και η κίνησή τους, τα παιχνιδίσματά τους και το κρυφτό με τις κορυφές των βουνών αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για τον Λουδοβίκο των Ανογείων, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού επέστρεψε και εκθέτει τα έργα του στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Έκθεσε αυτή την περιπέτεια που είχε όλος ο κόσμος. Άνοιξε το Μάρτιο, έκλεισε λόγω κορονοϊού και άνοιξε τώρα πάλι από την 1η του μηνός μέχρι τις 16. Το θέμα ήταν χειμωνιάτικο και τώρα έχει φύγει το χειμώνας. Λεγότανε σύννεφα και κατσιφάρες. Κατσιφάρα είναι η ομίχλη. Εγώ ζώντας τα Νόγια τα παιδικά μου χρόνια, ζούσα μέσα στα σύννεφα, όπως όλα τα παιδιά εκεί και όλος ο κόσμος. Πολλές φορές στο χωριό, λόγω του ότι είναι ψηλά, φαινόταν να αιωρείται. Και αυτές οι μνήμες λοιπόν ήρθανε, είναι και εποχές οι δύσκολες. Είπα λοιπόν να ψάξουμε το φως μέσα από τα σύννεφα. Πάντα υπάρχει και μας περιμένει από κάπου. Ο Λουδοβίκος των Ανογείων, λάτρης των τεχνών και της φύσης, έκανε ανοιχτό κάλεσμα στην έκθεση, μιλώντας για το σύννεφο, το οποίο υπήρξε από πάντα, όπως είπε, κίνητρο των ποιητών και πάντα θα μας καλεί. Ο άνθρωπος από πάντα ήθελε να είναι μάρτυρας του φωτός και όχι της νύχτας, του σκοταδιού. Και το φως πάντα μας κάνει τη χάρη και εμφανίζεται. Η ελπίδα είναι το φως. Εμείς δεν έχουμε παρά να προσαρμοζόμαστε στην εκάστοτε συνθήκη και να έχουμε την υπομονή και να έχουμε και την παρατήρηση. Διότι η ομορφιά μας έλκει και μας τραβάει, μας συγκινεί, αλλά η ασχήμια μας διδάσκει. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στο κοινό την 1η Ιουλίου, ενώ θα φιλοξενείται έως και τις 16 του μήνα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε μέρα από τις 9 έως τις 2.30, ενώ κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή θα είναι ανοιχτή και τα απογεύματα από τις 5.30 έως τις 9 το βράδυ, ενώ κλειστά θα είναι όλες τις Κυριακές. Εγώ λοιπόν έκανα ζωγραφική πριν τη μουσική, που θεωρώ ότι είναι ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο καθηγητής που είχα στον Καλό Τεχνών μου έλεγε: παίζεις μουσική όπως ακριβώς ζωγραφίζεις. Δηλαδή, έχεις ίδιους τόνους, χαμηλούς τόνους. Στο παίξιμο και στο γράψιμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις ότι μπορείς να δηλώσεις χρώμα μέσα από τη μουσική, αλλά και μουσική μέσα από τους πίνακες.